Κυρίες και κύριοι ακαδημαϊκοί, αξιότιμοι προσκεκλημένοι, συνεχίζουμε απόψε τις διαδικτυακές διαλέξεις της Τρίτης της Ακαδημίας Αθηνών. Η χαρά μας είναι μεγάλη, διότι έχουμε μαζί μας ως ομιλητή ένα από τα αρχαιότερα και διαπρεπέστερα μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, τον σεβαστό και διακεκριμένο συνάδελφο ακαδημαϊκό στην έδρα της ελληνικής, αρχαίας ελληνικής φιλολογίας, τον κύριο Νικόλαο Κονομή. Ο κύριος Νικόλαος Κονομής έχει πλούσιο διδακτικό, διοικητικό, ερευνητικό και συγγραφικό έργο. Σπούδασε κλασική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, της Οξφόρδης και του Κέιμπριτζ. Δίδαξε στα πανεπιστήμια του Cape Town, των Ιωαννίνων και της Θεσσαλονίκης. Διατέλεσε πρόεδρος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, πρίτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, πρόεδρος του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, υπουργός Παιδείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών και πρόεδρος της Συνόδου των Προέδρων των Ακαδημιών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στις εργασίες του ασχολήθηκε κυρίως με την κριτική αποκατάσταση και την ερμηνεία κειμένων, με τους ρήτορες, με τους λεξικογράφους και με την αρχαία λυρική ποίηση. Σήμερα θα ακούσουμε την ομιλία του για το λεγόμενο ομηρικό ζήτημα, δηλαδή για τα ποικίλα ερωτήματα που προέκυψαν σχετικά με τον ποιητή και το έργο του, τον τρόπο σύνθεσης και παράδοσης των ομηρικών επών. Ο τίτλος της ομιλίας του είναι «Η διαχρονική σπουδή ομηρικών επών». Σεβαστέ κύριε συνάδελφε, αναμένουμε με ενδιαφέρον την ομιλία σας. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήδη από την αρχαιότητα, όπως είναι γνωστό, δημιουργήθηκε το ομηρικό ζήτημα. Ποικίλα ερωτηματικά σχετικά με τον ποιητή, τον επό, τον τρόπο σύνθεσης τους και τον τρόπο παράδοσης του με τον καιρό διόγκωσαν τα σχετικά ερωτηματικά στα οποία κατά καιρούς εδόθηκαν από τους επιστήμονες διάφορες απαντήσεις. Στόχος της σημερινής ομιλίας είναι η εξιστόρηση της προσπάθειας των πλέον βασικών ερωτήματων για τον παραδοσιακό προφορικό ύπος των επών που με τον καιρό αποτέλεσε τη λιδία λίθο της επιστημονικής έρευνας για την κατανόηση της ομηρικής παράδοσης. Όταν επετεύχθη η αποκρυπτογράφηση της μινωικής γραφής γραμμική Β από τον Βέτρη το 1952, δημιουργήθηκαν μεγάλες προσδοκίες ότι αυτή θα βοηθούσε σημαντικά τη μελέτη των ομηρικών επών. Από την άγνωση όμως δεν προέκυψε σοβαρή πρόοδος στη μελέτη των ομηρικών επών, γιατί ο Μυκηναίος γραφέας και ο Μυκηναίος ποιητής είχαν διαφορετική παράδοση και διαφορετικούς στόχους, ώστε δεν παραξενεύει το γεγονός
ότι οι δύο πηγές μιλούν κατά κανόνα για πράγματα ανώμια. Σήμερα, εξαιτίας της γραπτής επικής ποίησης ανατολικών λαών, ιδιαίτερα των Μεσοποταμίων και των Χεταίων, πιστεύεται από μερικούς ότι πιθανόν να υπήρχε και στην Ελλάδα γραπτή επική ποίηση στη Μυκηναϊκή εποχή. Ωστόσο, μετά την αποκρυπτογράφηση της γραμμικής βήτα, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να σκιαγραφίσουμε τον μυκηναϊκό κόσμο σ' αντίθεση με εκείνο των επών. Σε ό,τι αφορά ειδικά την ομηρική κοινωνία, το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι τα ομηρικά έπη διατηρούν μια αμυδρή μονάχα εικόνα του κόσμου που αντιπροσωπεύουν οι πινακίδες της γραμμικής βήτα και ότι όχι μόνο ολόκληρο το πολιτικό σύστημα των Μυκηναίων εξαφανίστηκε, αλλά και αυτή η μνήμη τους ξεχάστηκε και ότι λίγα μόνο σημεία επαφής των δύο κόσμων επέζησα. Έτσι φαίνεται φυσιολογικά το ερώτημα πώς συνέβη ώστε μέρος του μυκηναϊκού κόσμου να επιζήσει στην επική ποίηση, αφού ένα διάστημα 7 και πλέον αιώνων χωρίζει τη μυκηναϊκή εποχή από την εμφάνιση της αλφαβητικής γραφής και τη δυνατή καταγραφή των επών. Το ερώτημα αυτό μας φέρνει στο κύριο θέμα της ομιλίας μας, ειδικότερα στο θέμα αυτό εντάσσεται στη συγκριτική, όπως λέγεται κάποτε, σπουδή των επών που ανακαίνισε ο Μίλμαν Πάρι. Τη σύντομη ζωή του βρήκε τη δύναμη να ταράξει τα λιμνάζοντα νερά και να βγάλει το ομηρικό ζήτημα και τη φιλολογική επιστήμη από το μεγάλο αδιέξοδο που την είχαν οδηγήσει ήδη από την αρχαιότητα δύο αντίπαλα στρατόπεδα, η ενωτική και η αναλυτική, οι χωρίζοντες. Αυτοί δηλαδή που πρέσβευαν ότι ένας ποιητής συνέθεσε και τα δύο έπη, Ιλιάδα και Οδύσσια, και οι άλλοι που τα απέδωσαν σε διαφορετικούς ποιητές. Άλλοι μάλιστα προχώρησαν ακόμη πιο πολύ. Υποστήριξαν ότι τα ομηρικά έπη ήταν έργο πολλών ανώνυμων ποιητών και ότι ο Όμηρος ήταν ένας απλός συμπηλητής. Ανατρέχοντας τη στιγμή αυτή στο παρελθόν, δεν είναι πάντοτε εύκολο να δικαιολογήσει κανείς τις προσπάθειες των ομηριστών. Οι ενωτικοί είχαν την τάση να απορρίπτουν τα κελέσματα της λογικής, ενώ οι αναλυτικοί έσφαλαν κάνοντας μεγάλη χρήση του λογικού τους. Αν οι αναλυτικοί ήταν κατά κανόνα πνευματικότεροι, δεν ήταν όμως πρικισμένοι με το αναγκαίο λογοτεχνικό αίσθημα. Για τον Βιλαμόβιτς, παραδείγματος χάρη, η Ιλιάδα ήταν ένα άθλιο συμπίλημα.
Μεταξύ άλλων πίστευε ότι ο Όμηρος χρησιμοποίησε διάφορα πρώιμα ποιήματα και ότι οι μεταγενέστεροι ποιητές είχαν κάνει προσθήκη ή μετέβαλαν το έργο του. Όσο και αν καταδικάζει κανείς τέτοιες κρίσεις, είναι δύσκολο να δει πώς ήταν δυνατόν να προκύψουν καλύτερες απαντήσεις με την ορθολογική προσέγγιση που χρησιμοποιούσε αφιδώς η λεγόμενη ανώτερη κριτική, δηλαδή η κριτική εκείνη που γινόταν για τα βιβλία της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης και η οποία συνήθως αντιτίθεται στην αυστηρή φιλολογική κριτική όπως την γνωρίζουμε από την κλασική φιλολογία. Για παράδειγμα, η συνηθισμένη γνώμη ότι στίχοι που επαναλαμβάνονται ή ηχηρές φράσεις είναι απόδειξη φθοράς και παρεμβολών στα κείμενα, απλούστατα δεν έχει θέση στη μελέτη του Ομήρου. Ακόμη πιο σοβαρό σφάλμα ήταν η σιωπή σχετικά με την ποίηση και τον πεζό λόγο, τα οποία διέπονται, νόμιζαν ότι διέπονται από την ίδια λογική, σε σημείο που επιφανειακές ασυνέπειες των ομηρικών ποιημάτων να θεωρούνται ικανά επιστημονικά κριτήρια για να δείξουν την πολλαπλότητα των δημιουργών τους. Όμως, το έργο του Ομήρου ποτέ δεν θα ικανοποιήσει τα πολλά κριτήρια ιστορικά, φιλολογικά και γλωσσολογικά που του φόρτωσε ο 19ος αιώνας. Δεν εννοώ ότι η ποίηση είναι ασίδωτη και μπορεί να παραβιάζει λογική και συνέπεια, αλλά ότι η μονάδα της ποίησης δεν είναι η ιδέα ή το γεγονός, μα η εικόνα, και ότι όπου υπάρχει σύγκρουση ανάμεσά τους, η εικόνα πρέπει να επικρατήσει. Ποίηση που η σύλληψή της έγινε με εικόνες και η εκτέλεση της ακολούθησε ένα τυπικό ενωτικό σχέδιο, μπορεί να ζητήσει να αναλυθεί σύμφωνα με τους όρους των κινητήριων δυνάμεων της και την ουσιώδη πορεία της σύνθεσης της. Πολλοί από τους όρους αυτούς, όπως και ο ίδιος ο ανθρώπινος λόγος, ανήκουν στα άλογα πεδία της ανθρώπινης δημιουργικότητας και μερικά είναι σχεδόν υποσυνείδητα. Ωστόσο, δεν είναι ανάγκη να εντρυφήσει κανείς σε ψυχολογικές έρευνες για να αντιληφθεί τα αποτελέσματά τους, ότι δηλαδή το τέρμα κάθε ποιητικής πορείας είναι η ίδια η ποιητική εικόνα, παρόλη της την πολύπλοκη καθαρότητα. Κατά συνέπεια, τη λογική των εικόνων
στην κανονική διαδοχή της ποιητικής σύλληψης, την τυπική αυτή που πρέπει να αναζητηθούν ενότητα και έλλειψη ενότητας ενός ποίηματος. Όταν ο Όμηρος αναλυθεί από τη σκοπιά αυτή, όχι μόνο δεν διαλύεται σε μια πληθώρα μικρότερων ποιητικών έργων, αλλά αποκαλύπτει κάτι από το ανάστημα που είδε σε αυτόν η αρχαιότητα. Το τυπικό του οφηγηματικό σύστημα είναι πολύπλοκο και εκθαμβωτικό. Οι εικόνες του είναι αναπόφευκτα αρμαθιάζονται σε σύμβολα που αποκτούν την πιο βαθιά σημασία πάνω σε όλα το πιο βασικό και κεντρικό όραμα της ποίησης του. Το ηρωικό στοιχείο επιβάλλει την πιο ανεξάλληπτη σφραγίδα ενότητας ήθους πάνω σε όλο το σχέδιο. Η ευρέα θέση των ενωτικών βασιζόταν σε ένα αριθμό σχετικά ειδικών μελετών. Εξάλλου, δεν είναι πια απαραίτητο να ανασκευάζει ο μελετητής του Ομήρου ένα προς ένα τους ισχυρισμούς των αναλυτικών, αφού ήδη με τις ασυμφωνίες τους και την υπερβολική νοημοσύνη τους ζημίωσαν την υπόθεσή τους. Κάποια ωστόσο γνώση της ιστορίας του ομηρικού προβλήματος είναι απαραίτητη, γιατί παρόλη την αποτυχία οι θεωρίες που αναπτύχθηκαν ήταν το τίμιο και ίσως αναγκαίο αποτέλεσμα ενός από τα μεγαλύτερα έργα στις ομηρικές σπουδές, ενώ το περίφημο έργο «Προλεγόμενα ατ Χόμερου» 1794, γραμμένο από τον Φρίτριχ Βόλφ, ένα τυπικό γερμανό επαναστάτη του πνεύματος, που ουσιαστικά συνόψισε τις έως τότε επικρατούσες απόψεις. Λίγα βιβλία στις νεότερους χρόνους μπορεί να λεχθεί ότι δημιούργησαν τέτοιο σάλο ή τόσο ευρεία διάσταση γνωμών όπως το έργο αυτό. Παρόλο που σήμερα πολύ λίγο διαβάζεται από τους φιλολόγους, τα συμπεράσματα του βρίσκονται παντού. Η αμφιβολία που έσπηρε στα στήθη των φιλολόγων, που από φυσικό τους είναι καχύποπτη, για αυτή την ίδια την ύπαρξη του Ομήρου, γέμιζε ακόμα την ατμόσφαιρα σε τέτοιο βαθμό, ως πριν από 100 και πλέον χρόνια, θεωρούνταν σημάδι απλοϊκότητας να πιστεύει κανείς ότι ο Όμηρος συνέθεσε και τα δύο έπι. Παρόλη την στροφή που σημειώθηκε σήμερα στις γνώμες των φιλολόγων,
ο Βολφ πρέπει να τιμάται ως ο ιδρυτής, όχι μόνο της σχολής που κατατεμάχησε τον Όμηρο, μα γενικότερα όλων των νεότερων ομηρικών σπουδών. Ακόμα προσπαθούμε να βρούμε την απάντηση στα ερωτήματα του. Και αν οι δικές μας απαντήσεις διαφέρουν σημαντικά από τις δικές του, δύσκολα μπορούμε να αγνοήσουμε τις μαρτυρίες που ήταν διαθέσιμες και που ο ίδιος επικαλέστηκε. Επιπλέον, αν δεν είχε θέσει τα ερωτήματα αυτά, ακόμα θα θεωρούσαμε τον Όμηρο ένα είδος Ορφέα που σηκώθηκε μια μέρα, έκρουσε τη θεσπέσια λύρα του και δημιούργησε την πεπτουσία της επικής ποίησης. Τα προλεγόμενα ένα αριστούργημα λατινικού ύφους ήταν ένα αποσπασματικό δοκίμιο, αλλά η τελειότητα του δεν έπαυσε να δεσπόζει στη φαντασία μας και άνοιξε το δρόμο για έναν επιστημονικό κλάδο που η κλασική φιλολογία δεν έχει ακόμη ξεπεράσει εντελώς την εποχή μας. Οι περισσότεροι φιλόλογοι τον είδαν ως τον άνθρωπο που άνοιξε τα μάτια των συγχρόνων του και των μεταγενέστερων στη μοναδική ιστορική θέση της ομηρικής ποίησης και ό,τι ανακαίνισε μια νέα εποχή στην ιστορία της κλασικής φιλολογίας με την εισαγωγή σε αυτήν της ιστορικής μεθόδου. Βασικό ερώτημα που έθεσε ο Βολφ ήταν, μπορούσε να γράψει ο Όμηρος? Το ίδιο ερώτημα είχε βέβαια τεθεί νωρίτερα από Άγγλους κυρίως φιλολόγους. Και ο οξυνούστερος φιλόλογος όλων των εποχών, ο Ρίτσαρντ Μπέντλεϊ, που αποκατέστησε μεταξύ άλλων το δίγαμα στο κείμενο του Ομήρου, εξέφρασε το 1713 τη γνώμη πως ο Όμηρος έγραψε ένα ρυθμό ποιημάτων και ραψοδιών για να τραγουδηθούν από τον ίδιο με μικρή αμοιβή και διασκέδαση σε γιορτές και άλλες επίσημες ημέρες. Και πως τα χαλαρά εκείνα τραγούδια συνδέθηκαν μεταξύ τους με τη μορφή του επικού ποιήματος. Αυτό έγινε στην εποχή του Πισιστράτου, 400 περίπου χρόνια αργότερα. Πιο σημαντική επίθεση εναντίον της υπόθεσης ότι ο Όμηρος γνώριζε τη γραφή έγινε από άλλους και από άλλους Άγγλους φιλολόγους. Ωστόσο, ο Βολφ ήταν ο πρώτος που επιχείρησε να κάνει μια εκτίμηση του τι θα σήμαινε στην πραγματικότητα η πιθανή αγραμματοσύνη του Ομήρου
και να πλησιάσει την προθωρικότητα των επών. Η λέξη βιβλίο δεν βρίσκεται πουθενά στον Όμηρο, έγραφε. Το ίδιο η λέξη γραφή. Τίποτα στις τόσες χιλιάδες στίχους δεν είναι ρυθμισμένο για ανάγνωση. Το κάθε τι είναι για ακρόαση. Δεν υπάρχουν συμφωνίες ή συνθήκες εκτός από πρόσωπο σε πρόσωπο. Δεν υπήρχαν αναφορές σε παλαιούς χρόνους παρά μόνο μνήμη και φήμη και μνημεία χωρίς γραφή. Το να αρνηθεί κανείς τότε ότι ο Όμηρος γνώριζε τη γραφή φαινόταν δικαιολογημένη υπόθεση. Δεν υπήρχε ελληνική επιγραφή πιο παλιά από το 750 π.Χ. και ο Όμηρος πιστευόταν τότε ότι έζησε τον 10ο αιώνα. Αν λοιπόν ο Όμηρος δεν μπορούσε να γράψει, τότε η Ιλιάδα και η Οδύσσεια ήταν συνθέσεις προφορικές και τόσο μακρές που ήταν αδύνατο να απομνηνωθούν ακόμα και από την πιο καταπληκτική δύναμη της μνήμης των αρχαίων. Τα επεισόδια τους θα πρέπει τότε να είναι το έργο πολλών ποιητών και αργότερα την εποχή του Πισιστράτου συγκεντρώθηκαν και υπέστησαν επεξεργασία για να καταλήξουν στα δύο έπι που έχουμε σήμερα. Το τελευταίο σημείο ήταν και το πιο αδύνατο στη θεωρία του Βόλφ, γιατί οι μαρτυρίες του που έχουμε σχετικά με τον έργο του Πισιστράτου στα ομηρικά επί είναι μεταγενέστερες και αντιφατικές. Έτσι ο Βόλφ μας άφησε ένα βιβλίο εξαιρετικά ενοχλητικό και για την εποχή του ανεπίδεκτο ανασκευής. Η Ευρώπη ολόκληρη έφρυξε με την εκθρόνηση της σεβάσμιας μορφής του Ομήρου. Οι ευλαβείς γύρισαν τις πλάτες τους θεωρώντας τον Βόλφ ένα είδος αντίχριστου. Το έργο του ένα φιλολογικό ανοσιούργημα και τους οπαδούς του ένα είδος εικονοκλαστών. Μα οι αντίπαλοι που έπρεπε να αποδείξουν είτε ότι η γραφή ήταν τόσο παλιά όσο και Όμηρος και ότι η ανθρώπινη μνήμη μπορούσε να κάνει απίστευτα κατορθώματα και για την ώρα ούτε το ένα φαινόταν δυνατό ούτε το άλλο. Περισσότερο από έναν αιώνα οι επιστήμονες αντιμετώπισαν το πρόβλημα ηρωικά μα δίχως αποτέλεσμα, επιχειρώντας να ξεχωρίσουν τα παλαιότερα από τα νεότερα στρώματα της σύνθεσης. Το έργο των πρωτότυπων ποιητών από εκείνο των συμπηλητών, τις παρεμβολές των διαφόρων εποχών, τις αντιφάσεις
και τους αναχρονισμούς και τα παρόμοια. Μέχρι τον καιρό της μεγάλης έκδοσης της Ιλιάδας, από τον Λίφ στις αρχές του 20ου αιώνα, το χάος των ομηρικών σπουδών συναγωνιζόταν τον μυθικό λαβύρινθο. Παρόλοι όμως τη σύγχυση που διαρκώς αυξανόταν και που έδειχνε καθαρά ότι η μέθοδος του που ακολουθείται ήταν αποτυχημένη, κανείς δεν είχε την τόλμη να γυρίσει στην ενωτική άποψη. Μεγάλη ήταν η ειρωνία της τύχης από το γεγονός ότι στον πρόλογο ενός βιβλίου του Gilbert Murray αναφέρονταν οι δύο μονογραφίες του Milman Parry. Το όνομα αυτό σημαίνει το δεύτερο σημείο στροφής τις νεότερες ομηρικές σπουδές. Το κατόρθωμα του ήταν ότι έδειξε κάτι που άλλοι είχαν απλώς υποψιαστεί ή υποθέσει, ότι δηλαδή η ποιητική γλώσσα του Ομήρου είναι από την αρχή μέχρι το τέλος ένα παραδοσιακό μέσο με υλικό, μια τεράστια συλλογή τυπικών φράσεων που επινοήθηκαν ακριβώς για να επιτρέπουν σε έναν ποιητή να συνθέτει κατά την εκτέλεση του έργου του στίχους και να αφηγείται την ιστορία. Σύμφωνα με την παράδοση, χωρίς τη βοήθεια γραφής. Στις δυο διδακτορικές του διατριβές, ο Milman Parry προσέθεσε και τη μεγάλη συλλογή των σεβοκροατικών προφορικών επών που δημοσιεύτηκε μετά το θάνατό του. Ο Πάρη, γυρίζοντας πίσω δηλαδή στο αρχικό ερώτημα του Βόλφ, του έδωσε μια καινούργια απάντηση με ένα κερανοβόλο χτύπημα που μόνο το κατόρθωμα του Βέντρις μπορεί να ισοφαρίσει, υπερφαλάγγισε τη συμπαγή τάξη των αναλυτικών και κατέστησε με μιας πεπαλαιωμένες τις έρευνες ενός ολοκλήρου αιώνα. Η καταπληκτική του απάντηση με δυο λέξεις είναι η εξής. Ο Όμηρος δεν ήταν ανάγκη να γνωρίζει γραφή για να μπορέσει να συνθέσει τα έπι. Άλλωστε, η βασική αυτή ιδέα εξεφράστηκε σε γενικές γραμμές ήδη από τον Ιώσυπο. Φασίν, λέει ο Ιώσυπος, ουδε τούτον, δηλαδή τον Όμηρο, εν γράμμαση την αυτού ποίηση καταλυπήν, αλλά διαμνημονευωμένην εκ των ασμάτων ύστερον συνδεθήνε. Το ποίημα που στην τελευταία ανάλυση σημαίνει ότι ο Όμηρος ήταν προφορικός ποιητής, η τεχνική της προφορικής σύνθεσης μπορούσε να μελετηθεί
ανάμεσα στους αγράμματους τραγουδιστές της Ιουγκοσλαβίας και η έρευνα έδειξε τις σχεδόν απεριόριστες δυνατότητες σύνθεσης με τη βοήθεια των επικών φράσεων. Ο Πάρη αντέγραψε στο Ανατολικό Μαυροβούνιο μεταξύ άλλων ένα ποίημα που πλησίασε το μήκος της Οδύσσειας και που ήταν, όπως αφινόταν να εννοηθεί, αξιόλογος σε ποιότητα. Το έπος αυτό του Απτώμου Τέτετοβιτς, ο γάμος του Σμαϊλάτσης Μέχο, εκδόθηκε το 1974 και έγινε δεκτό με μεικτά συναισθήματα. Απαρτίζεται από 13.300 συντομότερους από τους ομηρικούς στίχους, έναντι 16.000 της Ιλιάδας και 13.000 της Οδύσσειας. Κύριο προσόν του είναι το γεγονός ότι διατηρεί την ενότητα του θέματος. Από τη σύγκριση του όν με τον Όμηρο υπογραμμίζεται το μεγαλείο του ομηρικού έπους. Πρόσφατα, σε μια λεπτομεριακή εξέταση του ύφους του Μετέτοβιτς, βρέθηκε ότι ο Απτό Μετέτοβιτς, όπως και ο Όμηρος, δεν ήταν εντελώς εξ ολοκλήρου παραδοσιακοί ποιητές, γιατί και οι δύο συνέθεταν προφορικά και κάπου-κάπου παρέβαιναν την παράδοση. Γι' αυτό χαρακτηρίζεται από τον Κολάσεβιτς, ο Μετέτοβιτς, ως παραδοσιακός ποιητής και οι δύο σκόπιμα προσάρμοσαν την παράδοση ώστε να έχουμε μεικτές ιστορίες, πιο μικρές και πιο πολύπλοκες. Η αντιστοιχία ήταν τώρα απτή. Δεν ήταν ανάγκη να τεμαχίσει κανείς τα έπι σε μικρότερα ποίηματα και για να μπορέσει να εξηγήσει τη δημιουργία τους, επειδή δεν υπήρχε τότε γραφή. Όπως ο ίδιος ο Βόλφ είδε, οι μούσες ήταν πράγματι κόρες της μνημοσύνης, αλλά η μνήμη των αρχαίων με τη βοήθεια των τυπικών φράσεων ήταν ικανή για μεγαλύτερα δημιουργικά έργα από ό,τι φαντάστηκε ο Βόλφ. Στην πρώτη του εργασία, ο Πάρη έδειξε ότι στα ομηρικά ποίηματα ο συνδυασμός ονόματος και επιθέτου ήταν μέρος ενός αφάνταστα πολύπλοκου σχεδίου τυπικών φράσεων που είχε ο ποιητής στη διάθεσή του, ώστε να επιτρέπει να εκφράσει την ιδέα του μέσα στα όρια ενός στίχου. Ο Πάρη στην αρχή ήταν αδύνατον να αποδείξει ότι όλοι οι συνδυασμοί ονόματος επιθέτου του τύπου Πολύτλας, Δίος, Οδυσσεύς
ήταν στίχοι τυπικοί. Μα η αναλογία όσων ήσαν δυνατόν αποδειχθεί ότι ήσαν τέτοιοι ήταν αρκετά μεγάλη για να γίνει φανερό ότι ένα τέτοιο ύφος δεν ήταν δυνατό να είναι το έργο ενός ποιητή, μα ήταν επομένως παραδοσιακό. Πρέπει για πολλά χρόνια η στίχη αυτή να ήταν υποκατασκευή και ασφαλώς θα απαιτήθηκαν οι προσπάθειες πολλών ποιητών. Το συμπέρασμα ήταν ότι το ύφος αυτό ανήκε στην παράδοση και ξεχώριζε από το ύφος άλλων επών, παραδείγματος χάρη του Απολλώνιου, του Ρόδιου ή του Βυργίλιου. Οι ποιητές αυτοί μιμούνταν τον Όμηρο και χρησιμοποιούσαν τα επίθετα με διαφορετικό τρόπο. Σε αυτούς το επίθετο ήταν ένα καλλιτεχνικό έβριμα που χρησιμοποιούσε για να δώσει ένα επικό άρωμα στους στίχους τους. Στα ομηρικά όμως ποιήματα το επίθετο είτε της παράδοσης είτε το διακοσμητικό επιβαλλόταν στον ποιητή από τις μετρικές απαιτήσεις του στίχου και ήταν αναγκαίο και αναπόσπαστο μέρος του ύφους του. Οι απαιτήσεις δηλαδή της στιχουργίας δημιούργησαν το τυπικό, το παραδοσιακό ύφος όπου η σημασία του επιθέτου δεν ήταν πάντοτε η αρμόζουσα για την έννοια του χωρίου. Σε τελευταία δηλαδή ανάλυση, ο Όμηρος θυσίαζε την ακρίβεια της σκέψης χάρη στις διευκόλυνση της στιχουργίας. Όταν πλησίαζε κανείς τα έπια από τη σκοπιά αυτή, πολλές από τις δυσκολίες που προβάλλονταν, λύνονταν ή τουλάχιστον γίνονταν κατανοητές, χωρίς να υπάρχει και ανάγκη να απομακρυνθεί κανείς από την κριτική μέθοδο που είχε πάντα μπροστά του ο Πάρη. Στην καταπληκτική διατριβή του εξέτασε και την ίδια, από την ίδια σκοπιά τα δύο είδη μετρικής ανομαλίας, τη χασμοδία και τα βραχεία φωνήεντα, που έπρεπε να μετρηθούν ως μακρά η γνωστή επική έκταση εξαιτίας της θέσης του στον στίχο. Ο ποιητής, βάζοντας τις τυπικές φράσεις τη μια πλάι στην άλλη για τον σχηματισμό των στίχων, κάποτε έβρισκε ότι στο σημείο της σύνδεσης τους δημιουργούνταν μετρική ανομαλία. Παραδείγματος χάρη συνέβαινε μια τυπική φράση να τελείωνε σε φωνή, να επιβαλλόταν να ενωθεί με μια άλλη που άρχιζε επίσης με φωνή και η έκθλιψη του ενός φωνήεντος θα άφηνε τον στίχο μικρότερο κατά μία συλλαβή. Ενώ άλλοτε μία τυπική φράση που έλεγε σε βραχή φωνή που ακολουθεί το από απλό σύμφωνο έπρεπε να ενωθεί με μια άλλη που άρχιζε με φωνή. Στην περίπτωση αυτή ο ποιητής προτιμούσε
να αγνοήσει την ανομαλία παρά να μεταβάλει το λογότυπο που ήταν για αυτόν ο κατάλληλος τρόπος για να εκφράσει την ιδέα του. Δεν ήθελε να απομακρυνθεί από την παραδοσιακή φράση. Άλλη αιτία με παρόμοιες μετρικές ανομαλίες υπέδειξε ο Πάρη ήταν ο σχηματισμός τυπικών φράσεων κατά αναλογία άλλων. Το σημείο αυτό έχει κάποια σημασία γιατί εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούνταν οι τυπικές φράσεις. Από τα πιο κοινά και φανερά παραδείγματα είναι εκείνα που πηγάζουν από την αλλαγή πτώσης ενός ονόματος και επιθέτου, παραδείγματος χάρη, με έρωπες άνθρωποι που απαντά στο σίγμα της Ιλιάδας και η τελευταία συλλαβή του επιθέτου πρέπει να λογιστεί ως μακρά. Για να εννοήσουμε πώς συνέβη αυτό το πράγμα, θα πρέπει να παραβληθεί ο στίχος με άλλα παραδείγματα, όπου ο στίχος ενώνει μια φόρμουλα με ρόπον ανθρώπων, παραδείγματος χάρη στο σίγμα της Ιλιάδας. Η τροποποίηση της τυπικής φράσης προκάλεσε μετρική ανομαλία που ο Αηδός ήταν διατεθειμένος να παραβλέψει για να μην χαλάσει το δικό του, το σχέδιό του στις τυπικές φράσεις. Κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε κανείς να συνεχίσει και να δείξει λεπτομερώς πόσο Πάρη εφάρμοσε τη λιδία λίθο του παραδοσιακού ύφους στις φαινομενικές ασυνέπειες που οι κριτικοί είχαν διαπιστώσει στα ομηρικά ποίηματα. Είναι ανάγκη να αρκεστούμε στα παραπάνω δείγματα. Όλοι πρέπει να, ό,τι πρέπει να υποδειχθεί ακόμα και το σημείο αυτό είναι ότι ο Πάρη στα πρώτα του έργα σκεφτόταν μόνο για το παραδοσιακό ύφος που δημιούργησε ανάγκη για εύκολη στιχουργία. Η προφορικότητά του δεν είχε ακόμα γεννηθεί στο μυαλό του. Δηλαδή δεν αντιλήφθηκε ακόμη ότι η ανάγκη για μια εύκολη στιχουργία πήγαζε από το γεγονός ότι τα ποίηματα συνθέτονταν σύμφωνα με την παράδοση προφορικά. Το γεγονός της προφορικής σύνθεσης καθιστά αναγκαία ορισμένα τεχνάσματα, όπως ο διασχελισμός του στίχου για να κρατήσουν την αυτοσχέδια στιχουργική. Ο Όμηρος έγραφε, σχετιζόταν όλο και πιο πολύ να κάνει χρήση του μη περιοδικού διασκελισμού. Δηλαδή η έννοια ήταν πλήρης στο τέλος του στίχου, αλλά η πρόταση συνεχιζόταν στον επόμενο στίχο. Η προφορική στιχουργία εξαιτίας της ταχύτητας της σύνθεσης της έπρεπε να γίνεται κυρίως με την προσθετική τεχνική.
ο τραγουδιστής τη στιγμή της σύνθεσης δεν έχει μόνο για την ωραία ισορροπία της αντιθέσεις, γνωρίσματα της ήρεμης και ήσυχης σκέψης. Πρέπει να παρατάξει τις λέξεις του κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να αφήνουν αρκετή ελευθερία για να τελειώσει την πρόταση ή να επιμηκύνει κάπως τη διήγηση και οι ανάγκες του στίχου, όπως οι ανάγκες του στίχου το απαιτούσαν. Η ιδέα αυτή έπεσε σε γόνιμο έδαφος και όπως θα περίμενε κανείς, καρποφόρησε γρήγορα. Σε ένα άλλο άθρο του εξέταζε το ύφος και σχάλω τη γλώσσα του Ομήρου. Και αφού το ύφος συνδυόταν με τη μορφή της σκέψης, η βάση για συζήτηση του ύφους του Ομήρου βρίσκεται στο ότι η τυπική φράση ο Πάρη έδειξε ότι ο λογότυπος και τα συστήματά του ήταν χαρακτηριστικό γνώρισμα του ομηρικού ύφους. Βέβαια έγραφε, είναι το σχήμα του λεκτικού του, όπως το ζήτημα της δημιουργίας του ύφους, αποδεικνύει από την έκτασή του και μόνο ότι το ομηρικό ύφος ήταν προφορικό. Χωρίς να γράφει ο ποιητής, μπορεί να φτιάχνει τους στίχους του, μόνον αν έχει λεκτικό τις τυπικές φράσεις που θα του δώσουν τις επόμενες φράσεις του και μάλιστα με τρόπο που με το παραμικρό πρόσταγμα του ποιητή θα συνδεθούν η μια με την άλλη σε ένα αδιάσπαστο σύστημα που θα συμπληρώσει τους στίχους του και θα φτιάξει τις προτάσεις του. Όταν μελέτησε την γλώσσα του Ομήρου ως γλώσσα προφορικής ποίησης, έδωσε πολύ πληρέστερη περιγραφή του παραδοσιακού ύφους του και ύστερα προχώρησε να δείξει ότι η γλώσσα της ομηρικής ποίησης αποτελείται από στοιχεία αρχαϊκά ξένα φτιακτά όπως και από διαλεκτικά στοιχεία και την άποψη του αυτή εφάρμοσε στη γλώσσα του Ομήρου. Έτσι, για πρώτη φορά στο άρθρο του που είχε στο νου του και μια μόνο τυπικές φράσεις για ολόκληρα παραδοσιακά χωρία, σκηνές, αυτό είναι ασφαλώς ένα σημείο που αργότερα θα το αποκτούσε μεγαλύτερη σημασία στη σκέψη του, αλλά δεν έζησε να αποκρισταλώσει τις ιδέες του, γιατί τις είχε όμως, όπως φαίνεται και μας το βεβαιώνει ο συνεργάτης του Λόρτ κιόλας, στο μυαλό του. Στο σημείο αυτό έφτασε το 1932 σε κρίσιμο σημείο για να αποδείξει κανείς
έγραφε ότι υπήρχαν ένας πολλοί ποιητές και να δείξει τα χωρία ότι χωρία ολόκληρα παραλύθηκαν από την παράδοση και ξαναχύθηκαν με απλές φόρμουλες στίχους, έπρεπε να στραφεί στη μελέτη άλλων προφορικών ποιήσεων, όπου ο τρόπος σύνθεσης πρέπει να μελετηθεί στην πράξη και σε ένα μεγαλύτερο κύκλο ποιήσης από εκείνο των Ελλήνων. Όταν με την ακριβή ανάλυση των προφορικών ποιημάτων σε σχέση με την παράδοση τους θα έχουν συλλάβει λεπτομερώς πώς ακριβώς εργάζεται ο ποιητής ή τι είναι αυτό που κάνει ένα ποίημα καλό ή κακό κατά τη δική του κρίση και κατά την κρίση των ακροατών του, τότε και μόνο τότε θα μπορέσουμε να αναλάβουμε τις σπουδές για την γνησιότητα της Ιλιάδας και της Οδύσσειας και να προσπαθήσουμε να διακρίνουμε ό,τι οφείλεται στην παράδοση και στον ποιητή. Ως τώρα μίλησε για προφορική ποιήση από θεωρητική μόνον άποψη και από περιγραφές άλλων που έκαναν επιτόπια έρευνα. Εκτός όμως από σπάνιες εξαιρέσεις, ο Πάρη δεν είχε εμπιστοσύνη στις εκθέσεις των ερευνητών και έτσι αποφάσισε να μάθει τη σερβοκροατική και να πάει στη Γιουγκοσλαβία, από όπου γύρισε το 1935 στο Χάρβαρτ με μια καταπληκτική συλλογή κειμένων προφορικής σύνθεσης. Όπως ξέρουμε όμως, η Θεία Πρόνοια δεν του επέτρεψε να καταγράψει τα αποτελέσματα των ερευνών του. Προς το τέλος του 1935, λίγο πριν από το θάνατό του, άρχισε να γράφει ένα βιβλίο που τιτλοφόρησε «The Singer of Tales» και στο προσχέδιο έδινε τον σκοπό και τη μέθοδο του βιβλίου. Σκοπός της μελέτης, έγραφε, ήταν να βρει με ακρίβεια τη μορφή της προφορικής διηγηματικής ποιήσης και να δει σε ποια σημεία διαφέρει από τη μορφή της γραπτής αφηγηματικής ποιήσης. Η μέθοδος της μελέτης στηριζόταν στην παρατήρηση των τραγουδιστών πάνω στο έργο τους, σε μια ανθυρή παράδοση τραγουδιών αγράμματων ποιητών και στην εξέταση της μορφής των ποιημάτων τους, που βασίζεται στο γεγονός ότι έχουν να μάθουν και να ασκήσουν την τέχνη τους χωρίς ανάγνωση και γραφή. Με την πρώτη επίσκεψή του στη Ιουγκοσλαβία περιέγραψε τον τεχνικό χαρακτήρα του ομηρικού έπους και ειδικότερα τη σύμπτωση πρότασης και στίχου ως κάτι κοινό με το γιουγκοσλαβικό ηρωικό έπος. Η τέχνη της προφορικής ποίησης ταυτίζεται κατά μεγάλο μέρος
με την ομαδοποίηση ολόκληρων ελεύθερων στίχων. Η σταθερή αυτή στίχη προσθέτει, φυσικά δεν είναι το έργο ενός ποιητή, αλλά το σταδιακό έργο του χρόνου των αναρρύθμιτων αηδών που ζητούσαν συνεχώς να χύσουν τη σκέψη τους στο πιο εύκολο σχήμα. Η τεχνική αυτή της σύνθεσης επιτρέπει γρήγορη πρόοδο στη συγκρότηση του ποίηματος και την εκτέλεσή του. Και κάτι που υπέδειξε αργότερα ο Λόρντ, που ότι υπό μια έποψη κάθε εκτέλεση είναι μια πρωτότυπη ή όχι, αν όχι η πρωτότυπη εκτέλεση. Ωστόσο, η κάθε τέλεση και μοναδική και πρωτότυπη δημιουργία. Τα πορίσματα της μελέτης που θα χρησιμοποιήσω αργότερα, δουλεύοντα προς τα πίσω, ώστε να φτάσει στα μεγάλα πέπη της αρχαιότητας. Το σημείο αυτό ο Πάρη μας άφησε και μόνοι μας δεν μπορέσαμε να κάνουμε κάτι σημαντικό. Η θεωρία του Μίμνα Πάρη και των επιγόνων του περιστρέφεται γύρω από την προφορική παράδοση των ομηρικών επών. Μετά τον Πάρη, στον 20ο αιώνα, μια νέα θεωρία, η νεοανάλυση, εμφανίστηκε που σκοπεί τη συμπλήρωση της προηγούμενης θεωρίας. Η νεοανάλυση ενδιαφέρεται κυρίως για την ιστορία των διαφόρων ομηρικών γεγονότων που βρίσκονται εκτός του πλαισίου της διήγησης και σύμφωνα με τη θεωρία αυτή είναι δάνεια από την προομηρική προφορική ποίηση. Οι οπαδοί της χαρακτηρίζουν ότι στην αρχική σύνθεση των ομηρικών επών αλλά και στα μοτίβα και τα στοιχεία της δομής. Υποστηρίζουν λοιπόν ότι ελήφθησαν από διάφορα επικά κείμενα που έχουν μεταγενεστέρως διαμορφωθεί και μπορούν και σήμερα να ταυτιστούν με τα επεισόδια του λεγόμενου επικού κύκλου. Οι οπαδοί της νεοανάλυσης δεν πιστεύουν ότι υπήρχε απόθεμα μοτίβων πέραν από τις τυπικές σκηνές όπως του φαγητού, της άφιξης, του εξοπλισμού κλπ. Η χρήση των μοτίβων αυτών μπορεί και τώρα να εξακριβωθεί επειδή τα μοτίβα αυτά δεν έχουν εντελώς αφομοιωθεί στο νέο τους πλαίσιο. Η έρευνα των νεοανάλυτικών επικεντρώνεται κυρίως στον λεγόμενο επικό κύκλο, που στο σύνολο του στρέφεται γύρω από τον Τροϊκό πόλεμο, περιέχει όμως και επεισόδια άσχετα με την ομηρική διήγηση. Περιλήψεις και αποσφάλματα των κυκλικών επών έχουν διασωθεί. Αν και τα ποίηματα αυτά θεωρούνται ότι έχουν συνδεθεί μετά τον Όμηρο, οι νεοαναλυτικοί πιστεύουν ότι μεγάλο μέρος του περιεχομένου τους είχε παραδοθεί προφορικά
πριν από την συγγραφή των ομηρικών επών, ενώ η σωζόμενη αναγραφή τους συντελέστηκε μετά τον Όμηρο στην ελληνιστική εποχή. Οι προσεγγίσεις των δύο μεθόδων δεν διαψεύδουν μια την άλλη στο σύνολό τους. Όταν ο Πάρη παρομοίασε τα βασικά αποτελέσματα της έρευνάς του, αυτά έγιναν αποδεκτά σχεδόν από πολλούς ομοιριστές. Οι οπαδοί της νεοανάλυσης αποδέχονται την βασική πεποίθηση της αναγκαιότητας που συνεπάγεται για αυτό σχέδια ποίηση, για τον φορμαλιστικό χαρακτήρα της ομηρικής γλώσσας και την αρχή της οικονομίας, χαρακτηριστικά που μπορούν να διαπιστωθούν και στη νεότερη σερβοκροατική επική ποίηση που ερεύνησε ο Πάρη. Υπάρχει ωστόσο μια θεμελιακή διαφορά ανάμεσα στην νεοανάλυση και τους ερευνητές που είναι αφοσιωμένοι στο δόγμα της προφορικής σύνθεσης του Πάρη. Η νεοανάλυση υποθέτει ότι υπάρχει μια σχετικά υψηλού βαθμού ατομική δημιουργία στα ομηρικά έπη. Πιστεύει δηλαδή ότι τα ομηρικά ποίηματα συντέθηκαν προς το τέλος της περίοδου της προφορικής παραδοσιακής ποίησης και ότι καταγράφηκαν με τη βοήθεια γραφής. Οι πρώτοι οπαδοί του Πάρη αντίθετα πίστευαν ότι ο φορμαλιστικός χαρακτήρας της ομηρικής γλώσσας αποκλείει την δυνατότητα γραπτής σύνθεσης. Στους ίδιους κύκλους, ωστόσο, η σύνθεση των ομηρικών επών με την βοήθεια της γραφής έγινε τελικά αποδεκτή. Αυτή είναι συνοπτικά η ιστορία της σπουδής των ομηρικών επών. Η θεωρία του Πάρη και των επιγόνων του μας επιτρέπουν να δούμε τα δύο έπη κάτω από νέο φως. Τα ομηρικά έπη περιστρέφονται γύρω από τον Τροϊκό πόλεμο που οι Έλληνες δεν τον ξέχασαν, και στο γεγονός αυτό βρίσκονται οι ρίζες της ελληνικής συνολικής σκέψης. Κατά συνέπεια στον Όμηρο κλείνεται όλη η Ελλάδα και όλοι έχουμε χρέος να γνωρίσουμε κάτι από την ενηγματική αυτή προσωπικότητα και από το έργο του που κατά παράδοση συνδέεται με το όνομά της. Πολύ περισσότερο που η ποίησή του συμβαίνει να είναι από τα πρώτα χρονολογικά και το μεγαλύτερο ποιοτικά δημιούργημα του δυτικού κόσμου. Η Ιλιάδα και η Οδύσσεια δεν αποτελούν απλώς τις απαρχές της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας, αλλά είναι αναγνωρισμένα αφηγηματικά αριστουργήματα τεράστιου μήκους και συναρπαστικής εκλέπτησης. Σε τελευταία ανάλυση, η επίδρασή τους διαπερνά ολόκληρη την πολιτιστική παράδοση της ανθρωπότητας. Δεν
Δεν το χρονομετρήσαμε πόσο κράτησε. Σεβαστέ κύριε συνάδελφε, ευχαριστούμε θερμά για την υπέροχη και γλαφυρή ομιλία σας. Λύεται η συνεδρία. Ευχαριστούμε πολύ κύριε. Λοιπόν, το απόγευμα εγώ.